Καλησπέρα παιδιά και καλώς ήρθατε στη σειρά από τα Αλόνια στα Σαλόνια με την Καλαμάτα, επεισόδιο νούμερο 4. Και στο σημερινό επεισόδιο θα δούμε τα δύο ματσάκια που εσείς διαλέξατε στο προηγούμενο. Δηλαδή με τον Ασπρόπυργο και με την Καβάλα. Όπως βλέπετε ενδιάμεσα έχουμε κάποια ματσάκια όπως με Όφη, Ιεράπετρα, Σιαλισσόνικη, Βόλου. Οπότε θα δούμε αυτά τα δύο ματς. Κανονικά θα πάμε να τα παίξουμε και τα υπόλοιπα θα δούμε τα σκορ. Εγώ θέλω να σας πω ότι αν σας αρέσει αυτή η σειρά, αν σας αρέσει η σειρά της Καλαμάτας, αν χαϊπάρεστε για το μέλλον για αυτή τη σειρά, πατήστε ένα like γιατί βοηθάει πάρα πολύ. Και αν δεν έχετε κάνει subscribe, κάντε ένα subscribe για να μην χάνετε τα καινούργια επεισόδια που βγαίνουν. Πριν από όλα αυτά και πριν περάσουμε στο επεισόδιο, θα πάμε να δούμε το χορηγό μας, enemba.com, για να αγοράσεις τα αγαπημένα σου παιχνίδια πάρα πολύ φθηνά. Για παράδειγμα, το manager έχει 55-50 ευρώ πόσο έχει στο Steam. Στο enemba θα το πάρεις 32 ευρώ και θα βάλεις και τον κωδικό Alex Morak που θα σου κόψει κι άλλο 3%. Οπότε θα πάει στα 31-31,5 ευρώ για να πάρεις το manager. Κωδικός Alex Morak με το α κεφάλαιο και το μ κεφάλαιο πριν το checkout. Και πάμε να δούμε το βιντεάκι τους και επιστρέφουμε για να δούμε το πρώτο match με τον Ασπρόπυργο. Λοιπόν, να δούμε λίγο τα μάτς που έπαιξα μόνος μου. Όπως βλέπετε με τα τρίκαλα κερδίσαμε 3-0 με 2 γκολ του Γρηγόρη του Μάκου και ένα γκολ του Μπάμπη του Οικονομόπουλου στο 20. Ελέγξαμε πλήρως το παιχνίδι όπως βλέπετε, με πάρα πολύ καλή εμφάνιση και από την άμυνά μας και από τους επιθετικούς και από όλα. Τα τρίκαλα δεν ήταν απειλή σε καμία περίπτωση συγκεκριμένη αναμέτρηση, συγκεκριμένο μάτς. Πήραμε εύκολα την νίκη και συνεχίσαμε μετά το 4-0 με τον Ιωνικό που είχαμε δει στο τελευταίο επεισόδιο πριν. Κάναμε μία ακόμα νίκη προς την κορυφή. Στο επόμενο μάτς με το Εγάλεο μετά τα Τρίκαλα, η αλήθεια δεν ήμασταν τόσο καλοί, δυσκολευτήκαμε λίγο παραπάνω. Για παράδειγμα στο 37 ο Καμπετσής έκανε το 1-0, στο 64 ο Μίλος ο Γιώκητς έκανε το 2-0 και στο 77 ο Αντώνης Πετρόπουλος έβαλε παιδιά μια γκολάρα, πραγματική γκολάρα, και έκανε το 1-2 για το Εγάλεο. Στο 96 ο Χρήστος ο Γιούς έχασε ένα πέναλτι δυστυχώς που θα μεγάλωνε το δίκη του σκορ σε 3-1. Δεν πειράζει, δεν μας χαλάει ιδιαίτερα, διότι πήραμε την νίκη που θέλαμε, καταφέραμε, περάσαμε και από μια δύσκολη έδρα όπως το Σταύρος Μαυροθαλασσίτης, το Εγάλεο, το οποίο το βλέπω σχεδόν καθημερινά και πονάει η ψυχή μου, τόσο ωραίο γήπεδο να μην αξιοποιείται τις πιο πάνω κατηγορίες. Οπότε 2-2 στα μάτς που έπαιξα μόνος μου και πάμε να δούμε το ματσάκι με τον Ασπρόπυργο. Λοιπόν, περνάμε γρήγορα στο πρώτο ματσάκι με τον Ασπρόπυργο. Έχω κάνει και μία μεταγραφή, φεύγουν και κάποιοι παίχτες, θα τα δούμε όμως αναλυτικά μέσα στο επεισόδιο αυτά. Όπως βλέπετε, ο Ασπρόπυργος είναι δεύτερος, 7 βαθμούς κάτω από εμάς. Με νίκη λογικά κλειδώνουμε και την άνοδο, αν κερδίσουμε τον ανταγωνιστή μας ουσιαστικά. Φαβορεί με 1.40 είμαστε, 3.75 το χ, 7.5 το διπλό. Προπονητής ο Γιώργος ο Βαζάκας, τον οποίο τον βλέπετε εδώ πέρα και έγινε πρωταγωνιστής τον τελευταίο καιρό τώρα με τις δηλώσεις εκεί με το Στάικο το Βεργέτη που του λέγε «Βεργέτη, μη με ρωτάς εμένα, 900 παιχνίδια έχω στην κατηγορία και με ρωτάς αν ο διαιτητής ήταν στημένος ή ανικανός». Διαιτητής είναι ο Πραξιτέλης Ζαχαριάδης. Ωραία, και έχουν πουληθεί 600 εισιτήρια από τα 4.500 που χωράει το γήπεδο. Πάλι λίγος ο κόσμος, οκ, okay, σιγά σιγά όσο περνάει ο καιρός και παίζουμε καλά θα τον αυξάνουμε. Οπότε πάμε στα αποδυτήρια να ανακοινώσουμε την 11η και τα λέμε στον αγωνιστικό χώρο για να τη δούμε και μαζί. Λοιπόν, η 11η μας αποτελείται από Κασοτάκι στο τέρμα, διότι ο Στεφανάκος είχε έναν τραυματισμό και δεν έχει παίξει τα τελευταία μάτς. Καραγιώργη δεξιά, Ιτζίδη, Παντίδο και Παρά στην άμυνα, Γιώκητς και Μάκο, Μάλτσι, Γιούση, Καμπετσί και Δουβίκα στην κορυφή. Για τον Ασπρόπυργο βλέπω Παναγόπουλο, Νικολακάκη, Ζωνά, Δαμιανάκης, ωραίος ο Δαμιανάκης, Ιωαννίδης, Κανιέτε, Στεβάνοβιτς, Ζάχαρας, Κάκο, αυτός από τον ΠΑΟΚ νομίζω είναι. Έχουν Βασιλείου, ωραίος παίχτης, και Γιώνες στην κορυφή. Και Παναγιώτη Γκίνη βλέπω στον πάγκο για τον Ασπρόπυργο. Για εμάς αυτός εδώ είναι ο καινούριος παίχτης, ο Καταλίν Ήτου. Όπως θα δείτε, είναι αυτός εδώ, ένας DLP
θέση του Ζαχαρόπουλου, ο οποίος δεν έχει παίξει καθόλου και γι' αυτό ίσως να μην το θυμάστε μερικοί. Οπότε πάμε στο match. Θέλουμε όπως και δίποτε την νίκη, να τελειώνουμε με το θέμα άνοδο, να μην έχουμε και τις από κάτω ομάδες να μας πρίζουν και μας λένε «Α, κοιτάξτε, σας κερδίσαμε, σας κάναμε, σας ράναμε», να τους κερδίσουμε και να ανέβουμε ανενόχλητοι στην Super League 2. Μάλτσι στο φάουλ, για να δούμε, θα γεμίσει την μπάλα. Ο Ιτζίδη στο shoot goal, 1-0 με τον Χρήστο Ιτζίδη. Ανοίγουμε το σκορ στο 7ο λεπτό με τον Χριστάρα εκεί πέρα, τον κεντρικό μας αμυντικό, πάρα πολύ ωραία η σέντρα και το shoot. Δεν μπορεί ο τερματοφύλακας του Ασπρόπυργου να κάνει κάτι και να σώσει τη συγκεκριμένη φάση. Θα δούμε εδώ πέρα ότι είναι οριακά, δεν είναι offside. Είναι πάνω στο όριο. Αετήσιο το μάτι του βοηθού. Θα τα λέμε και αυτά. Γιατί λέμε μόνο τα αρνητικά, να λέμε και τα καλά. Λοιπόν, και πολύ καλή αρχή. Πάρα πολύ καλή αρχή. Το γρήγορο γκολ που αναζητάει κάθε ομάδα σε κάθε match. Ο Θεσπρωτός αυτή τη φορά έχει προσπεράσει τον Ασπρόπυργο, παιδιά. Οπότε παίζει και για αυτούς ρόλο, γιατί ανεβαίνουν δύο την πιο πάνω κατηγορία. Για να δούμε τώρα εδώ πέρα το φάουλ με ποιον. Α, εντάξει, περιμένετε παιδιά, έχει θέμα το... Α, η Τζίδης, τώρα θα δω συνέχεια για το Μάλτσι. Το μάνατζερ μερικές φορές, ξέρεις, μπορεί να μας δείξει όλη τη φάση. Ωραία η μπάσα για το Δουβίκα. Ο Δουβίκα στο τέρα θα το χάσει δυστυχώς. Δεν θα μπορέσει να το βάλει εκεί πέρα απέναντι στον τερματοφύλακα του Ασπρόπυργου. Γιούσης στο corner. Για να δούμε. Εκτελεί ο Γιούσης, η σέντρα. Διώχνουν οι αμυντικοί. Και ο Κάκο διώχνει ακόμα πιο μακριά για την ομάδα του Ασπρόπυργου. Η οποία ομάδα του Ασπρόπυργου παίζει με το 4-3-2-1, εγώ το λέω. 4-5-1, 4-3-3, όπως θέλετε πείτε το. Το ίδιο είναι. Το ίδιο είναι. Εντάξει, ο καθένας το λέει διαφορετικά. Τρεις γραμμές υπάρχουν. Οπότε τρεις μέση και τρεις επιθετικοί είναι. Δεν υπάρχουν. Ή πέντε μέση και ένας επιθετικός. Τέλος πάντων, λοιπόν. Δεν παίζουμε άσχημα. Έχουμε ρίξει λίγο το ρυθμό μετά τον γκολ που βάλαμε. Από τους παίχτες μας. Ο Ασπρόπυργος δεν έχει απειλήσει και ιδιαίτερα. Για να δούμε τώρα το κόρνερ του Γιούση. Ο οποίος είναι και πρώτος ασίστ, κεφαλιά του Παντίδου και 2-0. Για τον Νίκο τον Παντίδο, τώρα κολλάει και στα υπόλοιπα γκολ. Τι γίνεται ρε παιδιά? Τι γίνεται? 2-0 με τον Νίκο τον Παντίδο. Πάρα πολύ ωραίο. Η κεφαλιά, 11η assist νομίζω του Γιούση. Λοιπόν, έκανα κάποιες αλλαγές τώρα εδώ πέρα στα γραφικά για να μην κολλάει όταν βάζουμε τα γκολ, επειδή έχουμε τις 3D εμφανίσεις μέσα. Ο Καμπετσής θα κάνει το σουτ, την μπάλα κοντράρει πάνω σε αμυντικό του Ασπρόπυργου και κόντρα τώρα με τον Γιόνε. Ο Γιόνε φεύγει από τα αριστερά, συγκλίνει, μπαίνει μέσα στην περιοχή, θα κάνει το σουτ, την μπάλα out, μακριά από τα τέρματα, από τα δοκάρια του Κασοτάκη. Ναι, ήθελε μια μικρή αλλαγή. Ρίχνει ελάχιστα την ποιότητα των 3D μοντέλων, γιατί οι 3D εμφανίσεις που έχει φτιάξει ο Πετράν είναι τρομερές. Απλά είναι πάρα πολύ βαριές για τη match engine να τις ρεντάρει. Μάκος θα βγάλει τη σέντρα για τον Δουβίκα. Γιούσης κλείνεται, κάνει το λάθος. Γιόνε τώρα, δίνει στο Βασιλείου και φεύγει ο Βασιλείου από τα αριστερά. Βασιλείου συγκλίνει, θα κάνει το σουτ, ο Κασοτάκης δηλώνει παρόν. Δεν είναι Στεφανάκος. Δύο μάτσε έχει προλάβει να παίξει φέτος. Έχει φάει δύο γκολ βέβαια. Αλλά εντάξει. Κανιέται τώρα εδώ πέρα. Νικολακάκης. Νικολακάκης θα κοπεί το highlight. Δεν θα δούμε κάτι παραπάνω. Μέτρια εμφάνιση από τον Μάκο, ο οποίος έχει κάνει και λάθος πάσες. Από τον Γιόκιτς και από τον Καμπετσί, ο οποίος έχει μονιμοποιηθεί σαν αριστερός εσωτερικός επιθετικός. Γιούσης, για να δούμε τώρα εδώ πέρα στο φάουλ. Γιούσης, η κεφαλιά του Μάκου, out. Out, δεν θα έχουμε κάποια φάση εκεί πέρα, κάποια συνέχεια. Και μπορώ να προβώ στην πρώτη μου αλλαγή στο 62. Θα βγει ο Αργύρης ο Καμπετσής για να μπει ο Ράκιτς. Και θα βγει και ο Γρηγόρης ο Μάκος για να κάνει τεμπούτο ο Ήτου. Ο Ρουμάνος από την Κλούς δανεικός. Να δούμε τι ψάρια πιάνει κι αυτός. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ μικρή η Football League από το δεύτερο μισό και μετά, δηλαδή Μάρτιο τελειώνει, σκεφτείτε. Οπότε δεν έχει και νόημα να κάνουμε και πολλές μεταγραφές. Η σέντρα πάντως εδώ θα τη βγάλει. Ράκιτς στο shoot, την ball out. Παραλίγο να κάνουμε το 3-0. Θέλουμε να βάλουμε ένα ακόμα γκολάκι, να πω την αλήθεια. Τώρα η τρίτη μου αλλαγή αμφιταλεντεύομαι μεταξύ Γιόκιτς ή Δουβίκα. Μάλλον το Δουβίκα θα βγάλω για την τρίτη αλλαγή. Θα βγει και θα μπει ο Ντούγκα στην κορυφή. Ο Ισμαήλ Ντούγκα, ο οποίος έχει βάλει 2 γκολ νομίζω φέτος. Ο Δουβίκας, εντάξει, έχει βάλει 8-9, πόσα έχει βάλει.
Και ο Καμπετσής έχει βάλει καμία 18 αριά, 17, κάπου εκεί έχει βάλει αυτός. Λοιπόν, θα δώσω έναν έπαινο στην ομάδα. Το ελέγξαμε πλήρως το παιχνίδι. Δεν απειληθήκαμε σε καμία στιγμή των περιπτώσεων από τον Ασπρόπυλο. Δεν απειληθήκαμε ποτέ. Θα μπορούσαμε να έχουμε βάλει και 4 και 5 γκολ. Πολύ καλή εμφάνιση μέσα στην έδρα μας. Για να δούμε και αυτή τη φάση. Λογικά με αυτό το match, με αυτή τη νίκη, κλειδώνουμε και την άνοδο. Πολύ δύσκολο να μας φτάσει κάποιος. Εδώ πέρα ο Γιούσης κλέβει και έχουμε και μια τελευταία επίθεση. Με το Γιούση να έχει και βοήθεια δίπλα στον Ντούγκα. Ο Γιούσης φαίνεται να πηγαίνει μόνος του. Θα πάει εντελώς μόνος του και θα βάλει μια γκολάρα και μισή. Πανέμορφο γκολ από τον Χρήστο το Γιούση. 3-0 με την αντεπίθεση στο 94. Ο Ασπρόπυλος είχε βγει μαζικά μπροστά. Μήπως κάνει το 2-1 και ξαναμπεί στο match έστω για ένα λεπτό και προσπαθήσει να κυνηγήσει κάτι. Αλλά ο Γιούσης, ο Παναγόπουλος εδώ πέρα δεν μπόρεσε να ελέγξει την μπάλα. Ο Γιούσης κάνει το 3-0. Πάρα πολύ καλός ο Γιούσης. Από το δεύτερο επεισόδιο και μετά είναι εξαιρετικός. Έτσι παίρνουμε την νίκη και συνεχίζουμε στην κορυφή του πρωταθλήματος. Ανοίγουμε τη διαφορά από τον Ασπρόπυργο. Τον περνάει ο Θεσπρωτός και εμείς κοιτάμε μόνο προς τα πάνω και προς τις πάνω κατηγορίες. Και ήρθε η ώρα λοιπόν να δούμε τις μεταγραφές που κάναμε τη μεταγραφική περίοδο του χειμώνα που πέρασε. Λοιπόν, όπως σας είπα, φέραμε τον Κάταλιν Ήτου για DLP support δανεικό από την Κλουζ. Φέραμε τον Γιάννη τον Σαρδέλη που μου είχατε πει να τον φέρω, ο οποίος μου είπατε νομίζω ότι είναι από την Καλαμάτα. Είναι από την Καλαμάτα όντως. Σαν αριστερός inside forward θα παίξει αλλαγή προφανώς. Φέραμε τον Γκίλσον ή Τζίλσον, Βραζιλιάνος, με δεύτερη υπηκότητα από τη Συρία. Δεν ξέρω πώς προέκυψε αυτό, δεν έχει κάποια... Έχει παίξει σχεδόν όλη την καριέρα στις δεύτερες και τρίτες κατηγορίες της Βραζιλίας. Έχει περάσει και μια χρονιά από την Ταϊλάνδη, λογικά ίσως να πάρει χρήματα εκεί πέρα λογικά. Σαν box-to-box, αντί του Osmanagic, φέραμε τον Andronic, center for. Πολύ καλός φαίνεται, Ρουμάνος, δανεικός από την Ποτοτσάνη, 20 χρονών, και τα στατιστικά του φαίνονται πάρα πολύ. Άρα παίζει και ανετότατα και δεκάρι, αν χρειαστεί, οπότε θα βοηθήσει αρκετά. Φέραμε το νέο μου που λένε, τον Ethan Ross. Παιδιά, είναι τρομερός. Θα δείτε, βλέπετε ότι σε δύο συμμετοχές, μία ως βασικός, μία ως αλλαγή, έχει 3 γκολ. Θα δείτε που τα έχει βάλει τα γκολ. Θα δούμε σε λίγο τα match. Είναι τρομερός, inside forward, αριστερά. Αυτό θα τον κρατήσω και για του χρόνου. Δεν ξέρω, μου φαίνεται εξαιρετικό ταλέντο συγκεκριμένο ο Σκοτσέζος, δανεικός από την Αμπερντίν. Φέραμε ελεύθερο τον Τζέφερσον. Πήρα τερματοφύλακα, δεν παλεύεται άλλο η κατάσταση ούτε με τον Στεφανάκο ούτε με τον Κασοτάκη. Πήρα τον Τζέφερσον αυτό το Βραζιλιάνο, ο οποίος στα 34 του έχει περάσει από πάρα πολλές βραζιλιάνικες ομάδες, Σέρεα C, Σέρεα B κτλ. Έχει περάσει και μια χρονιά από το Περού. Και βασικό τερματοφύλακα το Χάβι Χιμένεθ, αυτόν εδώ τον Ισπανό, ο οποίος στην Ισπανία κυρίως έβγαζε το ψωμί του. Είπε και La Liga, δύο συμμετοχές με τη Λεβάντε. Κυρίως στη δεύτερη κατηγορία ήταν βασικός τερματοφύλακας και έχει πέρασει και μια χρονιά από την Τρόμσο στην Νορβηγία. Γενικότερα, καλός τερματοφύλακας αυτός, έχει κάνει και τον τεμπούδο του. Και έφερα δανεικό και αυτόν εδώ το center back, τον George Μπουλίγκα ή Μπουλίγκα, Ρουμάνος. Πολύ αργός, το ξέρω, αλλά επειδή τραυματίστηκε ο Τσουβαλτσίδης σοβαρά, θα παίζει ο Καραγιώργης πιο πολύ δεξιμπακ, οπότε ο Μπουλίγκα θα δώσει σαν τέταρτη λύση στα center back. Λοιπόν, να δείτε λίγο και ποιους διώξαμε. Ζαχαρόπουλο ελεύθερο στο Μεσολόγγι, Osmanagic ελεύθερο στην Ολυμπίκ, Τρίφωνα Κασβιρόπουλο ελεύθερο στους Αγίους Αναργύρους, Λιμπέρι Στεργίδη δανεικό στη Βέρεια γιατί δεν τον έπαιρνε κανένας ελεύθερο. Εδώ το παιχνίδι με τρόλαρε. Μανώλη Στεφανάκο τον πήρε η Μπολόνια ελεύθερο με 86.000 συμβόλαιο. Δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρω γιατί τον πήρανε, γιατί τον θέλουν και τι θέλουν να τον κάνουν. Ίσως, δεν ξέρω, να είναι κανένας ξαδερφός του, πρόεδρος στην Πολώνια, δεν ξέρω πραγματικά. Είναι πάρα πολύ κακό το μεταφλέκασμα στο παιχνίδι ήτανε. Και έδωσαν και τον Κασοτάκη δανεικό στο Κερατσίνι, ελεύθερο στο Κερατσίνι, όπου θα πάει εκεί πέρα να παίξει η μπάλα, γιατί είναι πολύ κακός επίσης. Οπότε το roster διαμορφώνεται έτσι. Αυτή τη στιγμή κάτσε να το κάνω και ένα clear εδώ πέρα για να τα δείτε. Τερματοφύλακες Τζέφερσον, Πάντος και Χιμένεθ. Ο Πάντος, εντάξει, απλά κυρίως στη δεύτερη ομάδα παίζει. Δεξιά μπακ Αργυρίου και Τσουβαλτσίδης, αλλά θα παίζει ο Καραγιώργης γιατί ο Τσουβαλτσίδης είναι τραυματίας. Παντίδος, Ιτζίδης, Ντέμο, Μπουλίγκα, τα center back. Ρόσμαν και Παράς στην την αριστερή πλευρά. Μάκος και Ήτου τα DLP. Ζίλσον και Γιόκιτς τα box to box. Δεξιά Μάλτσι και Τριμάτης. Γιούσης και Βουκμίροβιτς τα δεκάρια. Αριστερά Σαρδέλης και Ethan Ross.
Ο Καμπετζής συνήθως παίζει αριστερό εσωτερικός επιθετικός. Και σεντερφόρ του Βίκας και Άντρονιτς. Υπάρχει και ο Ντούγκα στη δεύτερη ομάδα γιατί δεν μπορεί να κόψει τον δανεισμό του. Οπότε έχουμε αρκετές λύσεις. Τα μάτς που μένουν δεν είναι πάρα πολλά. Και πάμε να δούμε λίγο τι κάναμε στα μάτς που έπαιξα μόνος μου. Είχαμε μείνει εδώ στο 3-0 με τον Ασπόρπιο, τον είχαμε κερδίσει με πολύ καλή εμφάνιση. Πήγαμε στον Όφι Ράπερας και όπως θα δείτε, ενώ υπεργηθήκαμε στο 5ο λεπτό και είχαμε πολύ περισσότερες ευκαιρίες, ισοφαριστήκαμε στο 75 με το Χρυσοφυλάκι και στο 85 ο Παράς έκανε ένα νόητο φάουλ εκεί πέρα, δεύτερη κίτρινη κάρτα και από την εξέλιξη της φάσης με το φάουλ ο Μάριος Παπαδόπουλος έκανε μια σουτάρα στο γάμα και ο Όφι Ράπερας μας κέρδισε 2-1. Λοιπόν, ενώ τον είχαμε κερδίσει 4-1 μες στην έδρα μας. Αν πάμε μετά στον Ιαλισσό, εδώ ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι, θα δείτε ότι στο 23 προηγείται ο Ιαλισσός με τον Μιχάλη Φράγκο, στο 27 ο Ιθαν Ρώσης σοφαρίζει, στο 41 ο Γιούσης κάνει το 2-1, 3-1 από τον Μάκο στο 47, 3-2 ο Φράγκο στο 48, 3-3 ο Φράγκο στο 53, 4-3 από τον Μάκο στο 63, 5-3 από τον Γιούση στο 70, στο 71 μας κάνει το 5-4 ο Φράγκος και στο 94 ο Γαϊτανίδης. Ο κύριος Στεφανάκος εδώ πέρα έχει φάει 3 γκολ από το Φράγκο και ο Κασοτάκης έχει φάει άλλα 2. Οπότε κάπου εδώ ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Κακή αμυντική μας, δεν διαφωνώ, αλλά εντάξει. Κάποια στιγμή ο Φράγκος είχε βάλει 3 γκολ στο 23, 48 και 53. Με 3 σουτ στο τέρμα είχε ο Ιαλισσός, είχε βάλει 3 γκολ. Εντάξει ρε φίλε. Πάει στο τέρμα, πιάσε και κάτι. Δεν σημαίνει ότι επειδή πήγε στο τέρμα έγραψε και γκολ. Δηλαδή, εντάξει, τραγικό πράγμα. Και στη συνέχεια παίξαμε με την Νίκη Βόλου, μας υποδέχτηκαν στο Δημοτικό Στάδιο Νεάπολης και κερδίσαμε 0-3 με πολύ καλή εμφάνιση. Γκολ του Μάκου στο 33 και 2 γκολ του Ήθαν Ρώση στο 70 και στο 81 που πήγε ως αλλαγή και κλείδωσε το match. Οπότε, τώρα θα πάμε να δούμε το match με την Καβάλα, η οποία είναι στην 8η θέση. Και η βαθμολογία έχει διαμορφωθεί ως εξής: 46 βαθμούς πρώτοι εμείς, 42 ο Θεσπορτός, 37 ο Ασπροπύργος, 35 ο Φιεραπέτας, 31 τα Τρικαλά, 29 ο Διαγόρας, 28 ο Ολυμπιακός Βόλου, 25 η Καβάλα, 25 το Εγάλαιο, 24 η Σιβέρια, 23 ο Ηλισσός, 22 η Νέα Τρίγλια, 20 η Νίκη Βόλου και 18 ο Ιωνικός στην τελευταία θέση. Ο οποίος πάει για άνοδο στην πραγματικότητα, το ξέρω, αλλά παιδιά, άλλο το μάνατζερ, άλλη πραγματικότητα. Οπότε, αν κερδίσουμε την Καβάλα, λογικά μπαίνουμε σε μια τετράδα αγώνων στο τέλος που θα κρίνει το πρωτάθλημα. Οπότε πάμε για το μάτς με την Καβάλα. Καλαμάτα, Καβάλα λοιπόν στο Δημοτικό Στάδιο Καλαμάτας. 530 εισιτήρια έχουν πουληθεί μέχρι τώρα. Διαιτητής θα είναι ο Αγισίλαος Μπουμαρσόπουλος και προπονητής της Καβάλας είναι ο Παύλος ο Δερμιτζάκης, ο οποίος τα τελευταία χρόνια ήταν κάποια χρόνια στην Κύπρο. Τώρα είναι από το 2018 στην Καβάλα. Γενικά έχει πέσει η καριέρα του. Τα προηγούμενα χρόνια είχε κάνει στις σημαντικές ομάδες της πρώτης κατηγορίας, με αποκορύφωμα προφανώς τη μεγαλύτερη του δουλειά που έκανε στον ΠΑΟΚ. 1-33 ο Άσος, φαβορεί, 4 το Χ και 8 το διπλό. Η Καβάλα η οποία λογικά θέλει να πάρει τους βαθμούς για να σωθεί, γιατί είναι πάρα πολύ κοντά στις θέσεις που οδηγούν στην γάμα εθνική, δηλαδή στην τέταρτη εθνική. Απλά στην Ελλάδα το λέμε γάμα εθνική τώρα για κάποιο λόγο πλέον. Οπότε πάμε στα ποδητήρια να ανακοινώσουμε την εντεκάδα και τα λέμε στο αγωνιστικό χώρο για να τη δούμε και μαζί. Λοιπόν, η εντεκάδα μας αποτελείται από Χιμένεθ κατά τα δοκάρια, Αργυρίου, Παντίδο, Καραγεώργη και Ρόσμαν στην άμυνα, Γιώκητς και Μάκο προφανώς στη μεσαία γραμμή, Μάλτσι δεξιά, Γιούσης δεκάρι, Ρος αριστερά και στην κορυφή ο Δουβίκας. Ο Καμπετζής θα κάτσει λίγο Πάκο γιατί τα τελευταία μάτς δεν παίζει πάρα πολύ καλά. Δημίζας, Γαβριλίδης, Παπαστεριανό, Στρούγκης, πολύ καλός Στρούγκης, δανεικός από τον Ανδρόμητο, Μανάλης, Κανελόπουλος, Χάντι, Βοσάλικ, Φυτόπουλος, Σουλεϊμάν και έχουν ο Καν, μεγάλη παιχτούρα ο Καν Σουλεϊμάν και Μαρκόπουλος στην κορυφή για την Καβάλα, η οποία δεν έχει κακή ομάδα. Θα μπορούσε ίσως να διεκδικήσει και την άνοδο με αυτή την ομάδα που έχει. Εντάξει, ίσως να μην της βγήκαν τα πράγματα μέσα στο πρωτάθλημα. Το match ξεκινάει. Μακάρι να δούμε ένα γρήγορο γκολ από την ομάδα μας και να κυριαρχήσουμε στο match σχετικά εύκολα. Μαρκόπουλος τώρα εδώ πέρα. Κλέβει πάρα πολύ ωραίο ο Καραγιώργης, ο οποίος έχει βοηθήσει αρκετά. Δεν είναι τόσο καλός αμυντικός, η αλήθεια είναι. Αλλά για την κατηγορία μια χαρά είναι. Καραγιώργης πετάει για το Μάλτσι. Κεφαλιά του Μάλτσι στον Γιώκητς. Κάνει ο Γιώκητς από το Φυτόπουλο, Σουλεϊμάν, ο Καν Σουλεϊμάν από τα αριστερά θα κάνει το σούτο, Χιμένεθ μαζεύει
χωρίς πρόβλημα. Η μπάλα πήγε πάνω του ουσιαστικά. Οπότε εντάξει, ήταν εύκολο να την ελέγξει. Στο τρίτο λεπτό έχουμε φτάσει. Τέταρτο, Γιούσης στο κόρνερ. Για να δούμε. Γιούσης πέναλτι. Πέναλτι του Χάντι πάνω στον. Δεν είδα ποιο. Πάντω ο Γιούσης θα το εκτελέσει. Για να δούμε τον Χρήστο Γιούση. Χρήστος Γιούσης θα ευστοχίσει 1-0. Ανοίγουμε το σκορ με τον Χρυστάρα το Γιούση, ο οποίος παιδιά έχει 7 γκολ και 14 assist στο 20ο του μάτς. Αυτό είναι το 20ο του μάτς που παίζει φέτος. Τρομερή σεζόν. Μας έχει πάρει από το χέρι και μας κουβαλάει. Διότι καλά τα γκολ, αλλά και οι assist μετράνε πάρα πολύ. Έχει βάλει 7 γκολ βέβαια. Και 14 assist σημαίνει ότι έχει συμμετοχή σε 21 γκολ της ομάδας. Είναι πάρα πολλά τα γκολ τα οποία έχει συμμετοχή. Για να δούμε τώρα εδώ πέρα. Χάντι. Ο Χάντι θα δώσει στο Μαρκόπουλο. Μαρκόπουλος πολύ ωραία στο Σουλεϊμάν. Από τα αριστερά ο Σουλεϊμάν θα γυρίσει. Θα μπει μέσα στην περιοχή. Διώχνει η αμυντική μας και πάμε εμείς τώρα την αντεπίθεση. Με το Γιούση, ο οποίος συνήθως ανοίγεται από τα δεξιά. Για να δούμε εδώ πέρα τώρα το Γιούση. Χάνει την μπάλα πολύ εύκολα από το Χάντι. Ο οποίος διώχνει για το Μαρκόπουλο. Μαρκόπουλος απέναντι στο Χιμένεθ. Μαρκόπουλος η ευκαιρία για την Καβάλα πολύ μεγάλη, αλλά πλέον έχουμε τον τερματοφύλακα. Πλέον έχουμε τον τερματοφύλακα, έχουμε τον Χιμένεθ, ο οποίος μπορεί να πιάνει αυτά τα σουτ. Φυτόπουλος, για να δούμε, εκτελεί. Ο Φυτόπουλος η κεφαλιά ψηλά πάνω από τα δοκάρια του Ισπανού τερματοφύλακα. Δεν θα έχουμε θέμα. Έχουμε ρίξει πάρα πολύ τους ρυθμούς μετά τον goal, μετά από το 5ο λεπτό. Οπότε πρέπει σιγά σιγά να κάνουμε την ομάδα να ξανανεύει μέσα στο γήπεδο. Διότι θα έχουμε πρόβλημα αν χαλαρώσουμε. Γιατί και η Καβάλα καίγεται για βαθμούς. Όλες οι ομάδες καίγονται για βαθμούς έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή τα πράγματα. Ίσως με εξαίρεση κάποια καναόφη Εράπετρας, όπως μας νίκησε βέβαια. Δεν τράπηκε. Όλες οι υπόλοιπες καίγονται για βαθμούς και για την άνοδο αλλά και για τον υποβιβασμό. Και τα τρίκα αλλά και ο Διαγόρας θεωρητικά αδιάφορες είναι. Αυτές οι τρεις. Ίσως ασπρόπηγος Τεσπορτός και εμείς κοιτάμε βαθμολογικά. Και από εκεί και πέρα Βέρεια, Εγάλεο, Καβάλα, Ιαλισσός, Νίκη Βόλου, Νέα Τριγλία και Ιωνικός. Αν και ο Ιωνικός νομίζω ότι έχει πέσει με 18 βαθμούς, πολύ δύσκολα να το σώσει τα επόμενα μάτς. Στο 43 έχουμε φτάσει. Μέτρια εμφάνιση μέχρι τώρα. Δεν παίζουν πάρα πολύ καλά οι παίκτες μας. Παρ' όλα αυτά τον γκολ το έχουμε βάλει, που αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Το ότι έχουμε σκοράρει σε ένα κακό ημίχρονο για εμάς. Στο δεύτερο ημίχρονο είναι το θέμα να δούμε τι θα κάνουμε. Είναι στο δεύτερο ημίχρονο ψιλοχαλαρώνουμε και τα περισσότερα γκολ που τρώμε είναι στο δεύτερο ημίχρονο. Για να δούμε. Η Καβάλα πάντως ούτε και αυτή παίζει πάρα πολύ καλά. Βέβαια έχει σχεδόν τα ίδια σουτ με εμάς και τα ίδια σουτ στο τέρμα σίγουρα. Έχουν από μια κλασική ευκαιρία κάθε ομάδα. Αργυρίου, για να δούμε τώρα εδώ πέρα. Δίνει στο Μάλτσι. Ξανά Αργυρίου, θα βγάλει τη Σεραδού. Βίκας Ρος 2-0 από τον Ήθαν Ρος, ο οποίος πετυχαίνει το τέταρτο του γκολ στην τρίτη τη συμμετοχή. Τρίτη του συμμετοχή, 4 γκολ ο Ήθαν Ρος, ο οποίος εκμεταλλεύεται την πολύ ωραία πάσα του Δουβίκα με κεφαλιά. Η πολύ ωραία σέντρα του Αργυρίου, συγγνώμη, είναι όλα τα λεφτά. Εδώ πέρα ο Δουβίκας ίσως να τους μπέρδεψε κιόλας για το αν θα κάνει και απευθείας την κεφαλιά προς το τέρμα. Παρ' όλα αυτά, έδωσε την πάσα και κάναμε το 2-0. Πολύ καλή εξέλιξη. Ο Μάλτσι παίζει πάρα πολύ άσχημα τον τελευταίο καιρό. Και με έχει προβληματίσει αρκετά η αγωνιστική του συμπεριφορά. Το ίδιο και ο Γιόκιτς. Και ο Γιόκιτς δεν παίζει καθόλου καλά. Ο Γιόκιτς, ο οποίος έχει κλείσει σε άλλη ομάδα το καλοκαίρι να πάει ελεύθερος. Ίσως γι' αυτό. Είναι και 32 χρονών, δεν ενδιαφέρομαι να τον κρατήσω. Θα βρούμε παρόμοιους παίχτες. Εντάξει. Για πάμε για τις πρώτες δύο αλλαγές. Γιόκιτς θα βγει για να μπει ο Ζίλσον, ο οποίος θα κάνει ντεμπούτο. Και θα βγει ο Μάλτσι για να μπει ο Καμπετσής, ο οποίος θα παίξει από τα δεξιά εκεί πέρα. Μιας και έχει και αριστερό πόδι, θα τους δώσω έναν έπαινο. Γιατί εντάξει, okay, καλά το έχουμε χειριστεί το μάτς. Επαγγελματική νίκη είναι αυτή. Είναι ξεκάθαρα επαγγελματική νίκη, αν έρθει. Κάτσε να τελειώσει το μάτς. Πρώτα απ' όλα. Για να δούμε εδώ πέρα τώρα. Διώχνουν οι αμυντικοί της Καβάλας. Καραγιώργης πάει πολύ χαλαρά στην μπάλα και καθυστερημένα. Και χάνει την μπάλα από τον Βοσαχίκ. Ο οποίος δίνει στον Σουλεϊμάν. Σουλεϊμάν κατεβάζει πολύ ωραίο το τάκλιν του Αργυρίου. Ο οποίος Αργυρίου μας έχει ξελασπώσει ούκο λίγες φορές. Δεν το περίμενα όταν έφερα τον Αργυρίου. Για να δούμε εδώ πέρα. Ο Γιούσης τώρα έχει την μπάλα. Γιούσης θα κάνει το σουτ. Ένα πάρα πολύ κακό σουτ. Υπερεκτίμησε τον εαυτό του εκεί πέρα. Μας έχει ξελασπώσει πάρα πολλές φορές ο Αργυρίου και είναι και από τους καλύτερους μας παίχτες. Είναι ο αμυντικός με τις περισσότερες assist. Νομίζω έχει 7 ή 6 ή 7, αν δεν κάνω λάθος. Είναι πάρα πολλές. Κλέβει πολύ ωραία ο Καμπετσής από εκεί πέρα. Για να δούμε τον Αργύριο τον Καμπετσί, ο οποίος ανεβαίνει από τα δεξιά. Δεν τον βλέπουμε συχνά από τα δεξιά. Γιούσης θα πάει μόνος του λογικά. Χρήστος Γιούσης, ο Δημιζάς θα διώξει σε corner. Θα μπορούσε να δώσει και πάσα Γιούση, αλλά εντάξει, ήθελε να το κάνει μόνος του.
Δεν μπορώ να του πω κάτι με αυτά τα πράγματα που έχει κάνει φέτος. Ο Δουβίκας η κεφαλιά πολύ ψηλά. Τις κερκίδες κατέληξε η μπάλα. Πάμε και για την τρίτη και τελευταία μας αλλαγή. Θα βγει ο Αργυρίου, θα έρθει ο Καραγιώργης από τα δεξιά και θα μπει ο Ιτζίδης μέσα. Έτσι, να ξεκουράσουμε λίγο και τον Αργυρίου, γιατί τώρα χωρίς τον Τζουβαλτσίδη δεν θα έχουμε και πάρα πολλές επιλογές από εκεί. Οπότε, μία ακόμη νίκη, επαγγελματική 100% η συγκεκριμένη, η οποία μας φέρνει πάρα πολύ κοντά στην άνοδο. Δεν ξέρω μήπως έχουμε καταφέρει και έχουμε πάρει και την άνοδο με αυτή τη νίκη. Εμείς συνεχίζουμε κανονικά και πάμε να δούμε αν ανεβήκαμε ή όχι από τώρα. Λοιπόν, πρώτη θέση με 49 βαθμούς, 45 ο Θεσπρωτός στο μείον 4, στο μείον 9 ο Ασπρόπυργος με 40. Οπότε, για να πάρουμε την άνοδο, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε στα ματς που μένουν να μην μπορεί ο Ασπρόπυργος, αν τα χάσουμε όλα και τα νικήσει ο Ασπρόπυργος, να μας στάσει. Μένουν 4 ματς και είναι 9 οι βαθμοί, οπότε γίνεται. Οπότε δεν έχουμε πάρει ακόμα την απευθείας άνοδο. Λογικά στα επόμενα ματς θα κλειδώσουμε το πρωτάθλημα, όπως βλέπετε εδώ πέρα. Λοιπόν, σήμερα είδαμε το 3-0 με τον Ασπρόπυργο, είδαμε το σκορ το 1-2 από τον Όφη. Που χάσαμε 2-1, το 5-5 με τον Ιαλισσό εδώ πέρα το Polo Manager, Handball, 3-0 την νίκη Βόλου και είδαμε και το 2-0 με την Καβάλα, επίσης είδαμε και τα σκορ με 3-0 τα Τρίκαλα και 2-1 το Εγάλεο. Στο επόμενο επεισόδιο, όπως βλέπετε, μένουν 4 μάτς. Υπάρχουν διαθέσιμα τα μάτς με Θεσπρωτό, Διαγόρα, Βέρεια και Νέα Τριγλία. Θέλω να μου γράψετε κάτω στα σχόλια, αν θέλετε να δούμε δύο από αυτά τα μάτς, ή να τα προσπεράσουμε και να πάμε στην επόμενη χρονιά. Γιατί εντάξει, λογικά θα ανέβουμε. Πολύ δύσκολα η ομάδα να κάνει τόσο μεγάλη κοιλιά. Οπότε δηλαδή και μία νίκη να κάνει και μία ισοπαλία να πάρει, η ομάδα θα ανέβει. Ένα βαθμό θέλει αυτή τη στιγμή. Οπότε γράφτε μου κάτω στα σχόλια αν θέλετε να δούμε Θεσπρωτό και κάποιο άλλο match. Π.χ. ξέρω εγώ, διαλέξτε δύο από αυτά τα τέσσερα. Ή να πάμε κατευθείαν στην επόμενη χρονιά, οπότε να δούμε μεταγραφές και να ξεκινήσουμε τη Super League 2. Κάπου εδώ το επεισόδιο φτάσει στο τέλος του. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε το βίντεο, αφήστε ένα like γιατί βοηθάει πάρα πολύ. Τσεκάρετε κάτω στην περιγραφή τα links του Ενέμπα και για τα social media στο Instagram. Ελάτε να μεγαλώσουμε και εκεί πέρα και ακολουθήστε, γιατί εκεί πέρα ενημερώνω 100% του τι γίνεται με τα live, με τα επεισόδια κτλ. Και με το κανάλι. Το Ελλάδα έχει ταλέντο, έρχεται σιγά σιγά. Μένουν κάμια δεκαριά μέρες να τελειώσω τους κάποιους τελευταίους παίκτες που μου έχουν μείνει. Στο Twitch εννοείται σήμερα το βράδυ θα έχουμε live με Μπάμπι Οτενέ, διότι την ανεργία, καλά τα λάθος, την έσβησα, δεν την έσβησα. Έγραψα κάτι πάνω από αυτήν, οπότε χάθηκε, δυστυχώς. Οπότε ξεκινήσαμε τον Μπάμπι Οτενέ. Επίσης έχει το Discord κάτω στην περιγραφή. Ακολουθήστε το και εκεί πέρα ελάτε για οτιδήποτε απορίες. Έχουμε και κουβεντούλα και τέτοια πράγματα και πιο καφενειακή συζήτηση. Και μέχρι την επόμενη φορά ήμουν ο Άλεξ Μόρακ και γεια σας από μένα. We'll be right back.